Πεις τώρα ότι βρήκα και υδνάκια. Ναι φίλε. Ποιο είδος είναι? Δεν ξέρω τώρα. Αυτά τα μικρούτσικα. Ω φιλαράκι μου. Τι έκπληξη αυτή στο τελείωμα. Μικρούλικα είδνα. Είδνα, ποια είδνα είναι αυτά τώρα? Ποιο είδος? Ποιο είδος, θα το μάθουμε. Ταλαιπωρημένο. Τι βρήκαμε εδώ, τι ωραίο έχεις βρει. Μπροστά μας έχουμε μερικά βασιδιώματα από το είδος Hydnum rufescens. Ύδνο το πυρίζω. Πολύ όμορφο. Και είναι σε καλό στάδιο της ηλικίας. Περίπου στο μέσο στάδιο. Προς το προχωρημένο. Τα περίμενα λίγο πιο κοκκινοπά εγώ. Καμιά φορά γίνονται και πιο λευκοπά. Ναι. Μην νομίζεις ότι πάντα γίνονται σκουρόχρωμα. Ναι. Ναι. Πολύ όμορφα. Και με αρκετά χοντρό ποδαράκι. Τι ωραίο, τα αγκαθάκια. Πανέμορφο και πεντανόστιμα. Πιο νόστιμο από το ρεπάντουμ. Εμένα προσωπικά μου αρέσει περισσότερο. Ναι. Και αυτό και το Hydnum umbilicatum και το Hydnum ellipsosporum. Φοβερά. Πανέμορφο. Τέλεια. Ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη για τα ωραία. Ωραίες εικόνες που προσφέρεις συνέχεια. Αν και δεν υπολόγισα να έχει από αυτό το είδος. Ναι. Αλλά ήθελα να μας κάνει έκπληξη. Εδώ που κάνει τρυπούλα έτσι αυτό. Όχι, δεν είναι τρύπα. Όχι, έτσι. Δεν είναι τρύπα. Ναι. Το ομπιλικά του κάνει καθαρή τρύπα. Δηλαδή φαίνεται ξεκάθαρα. Ναι. Πανέμορφα. Φοβερά είναι. Εξαιρετικά και πεντανόστιμα. Πεντανόστιμα. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε. Ναι, ναι.